Όσοι άκουσαν προσεκτικά τα λόγια του Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάνδερ Λουκασένκο, μπορεί άθελά τους να έχουν μία ερώτηση. Τι θα μπορούσε να έχει κατά νου ο ηγέτης της Ρωσίας όταν συζητούσε τις συνέπειες των αντιρωσικών κυρώσεων? Και η φράση που ανησύχησε πολλούς στη Ρωσία ήταν η εξής: «Τώρα έχουμε σταθεί στα πόδια μας, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να υπάρξουν προβλήματα». Ο Ρώσος πολιτικός, πρώην υφυπουργός εργασίας και απασχόλησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Παύελ Κοντιούκιν, πιστεύει ότι πολλές κυρώσεις έχουν καθυστερημένο αποτέλεσμα. Δηλαδή τώρα πρακτικά δεν επηρεάζουν, αλλά του χρόνου η Ρωσία θα ζήσει πλήρως όλο το μένος τους. Ο πολιτικός σημείωσε επίσης ότι στη Ρωσία η κατάσταση με την παρουσία της βάσης στοιχείων των ηλεκτρονικών είναι κακή. Τα μονοκρίσταλα πάνω στα οποία κατασκευάζονται μικροκυκλώματα παράγονται φυσικά στη χώρα, αλλά με υστέρηση δύο τεχνολογικών γενεών. Ως εκ τούτου, μέχρι πρόσφατα προτιμούσαν να εισάγονται από τη Δύση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη της ρωσικής βιομηχανίας εργαλειομηχανών. Στην πραγματικότητα, αυτός ο χώρος παραγωγής πρέπει να αποκατασταθεί από την αρχή. Μία ελαφρώς πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για το μέλλον δίνει ο Μιχαήλ Μπελιάεφ, υποψήφιος οικονομικών επιστημών. Κατά τη γνώμη του, τα λόγια του Προέδρου πρέπει να ερμηνευθούν ως εξής: η ρωσική οικονομία αποδείχθηκε ανθεκτική στις δυτικές κυρώσεις, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να χαλαρώσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την οικονομία και την ετοιμότητά μας να αντισταθούμε σε κάθε είδους προκλήσεις. Από την άποψη του Μπελιάεφ, οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας θα υποφέρουν περισσότερο από τις κυρώσεις, επομένως χρειάζονται ενθάρρυνση και τόνωση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.